Συντετριμένοι είναι οι συγγενεί του 33χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενό αγώνα το μεσημέρι τη Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου στο Κιλκής. Ο θείο του αδικοχαμένου τίμου, ο οποίο κατέχει και θέση ευθύνη στην ερασιτεχνική ομάδα του Επταλόφου που αγωνιζόταν ο ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή και πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, εξηγεί ότι όλε οι εξετάσει τι οποίε είχε υποβληθεί ο άτυχο άντρα ήταν καλέ. Έκανε εξετάσει τρει μέρε πριν τον αγώνα και δεν είχε ούτε ακροαστικά όλα τα αποτελέσματα ήταν καλά. Συνέχισε λέγοντα: Όταν έγινε το συμβάν, ο καρδιολόγο τη ομάδα πήγε να ξαναδεί τα αποτελέσματα και όντω ήταν τέλεια η εικόνα τη υγεία του. Με το που έπεσε, μέσα σε δευτερόλεπτα είχε μαυρίσει το πρόσωπό του, είχε φουσκώσει η κοιλιά του. Μόνο με προσευχή θα μπορούσε να γίνει καλά απαρηγόρητη όλη η οικογένεια για το χαμό του Τίμου με τον αδερφό του πατέρα του να κάνει λόγο για ένα υγιέστατο παλικάρι που έσπαγε την πέτρα και να προσπαθεί να στηρίξει τους γονείς, το μικρότερο αδερφό, τη σύζυγο και τα δύο μικρά παιδιά του 33χρονου αμυντικού.